Είναι επαγγελματία πάνω απ' όλα. Ναι, παιδιά, είναι επαγγελματία. Και νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό, ναι, το πράγμα. Όπως και δεν έχει λόγο. Όταν είσαι εσύ. Και πιστεύω, διαφωνώ με την Έλενα. Συγγνώμη, Γιώργο, μου, διαφωνώ μαζί σου, γιατί θεωρώ ότι απάντησε με ειλικρίνεια. Αυτά που είπε, δηλαδή, θα τα έλεγε σε οποιονδήποτε. Ναι, αλλά ακόμα και αν πίστευε η ίδια ότι ήταν λάθος η επιλογή από την αρχή της Αλεξίας στο μεσημεριανό, δεν θα το έλεγε δημόσια. Θα το έλεγε είτε στο σύντροφό τη, είτε στον. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του. Στο σπίτι του σχολιάζει πολύ πρόθετα κάποιε καταστάσει. Άλλο τι πιστεύει και το άλλο τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι η Χριστέλα μπορεί να λέγει «Α, μπορεί να πάει η Αλεξία καλά» και να πήγαινε καλά η Αλεξία. Άλλη, ναι, θα δεν θα έρθει τώρα τηλεοπτικά να το πει. Δεν θα έρθει να πει «Δεν θα πάει καλά» ακριβώς. Και στο τέλος να ήταν το και αντίθετο. Να πει, ο χρόνος θα δείξει. Δεν θα το έλεγε και ποτέ αυτό το πράγμα. Ο χρόνος και μάπαιδε. Δεν θα το έλεγε γιατί είναι διπλωματικό. Τα ίδια λόγια. Είναι διπλωματικό, λες εσύ. Ναι. Δεν είναι διπλωματικό. Είναι διπλωματικό. Δεν θεωρώ ότι δεν έχει συγκεκριμένη άποψη. Όχι, Έλενα, όταν ξεκινήσει μια εκπομπή, ξέρει κανένας αν θα πάει καλά ή όχι. Κανένας δεν ξέρει. Ή μπορεί και, να... Όχι. Μπορεί και να ξεκινήσει χαμηλά και να πάει καλά μετά. Μπορεί και το αντίθετο, παιδιά. Αυτό δεν την κάνει να μην έχει άποψη. Στην Κυπριακή τηλεόραση που ξεκίνησε Χριστιανά και είπαν ότι αυτή η εκπομπή θα πάει καλά. Κανείς δεν ξέρει. Ναι, αλλά έχει άποψη, Κωνσταντίνο μου. Όταν σε βάζουν εσένα απέναντι με κάποιο άλλο, έχει άποψη και μπορεί να την εκφέρει και να την πει όταν σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Το αν δεν την απαντά, αυτό είναι διπλωματία. Αλλά μα δεν έκρυψε πεις... την απάντηση. Η Χριστιανά δεν. Απάντησε εδώ, καθαρά δηλαδή, διπλωματικά. Ναι, δεν έκρινε. Δεν είπε. Εγώ αν ήμουν στη θέση θα έκανα αυτό, αυτό και αυτό και συμφωνώ με την αλλαγή. Γιατί ίσω την αλλαγή. Μα δεν μπορεί να πάρει θέση. Γιατί μπορεί αυτή η θέση ναι, που να δεν μπορεί να πάρει θέση. Ακριβώς. Στην πορεία να φανεί ότι δεν μπορεί. Μα δεν είναι διευθυντικό τέλεχο τώρα του άλλου καναλιού για να σου πει. Σου εκφέρει την άποψή τη σαν παρουσιάστρια. Ρωτά την κοπέλα, την παρουσιάστρια. Για την παρουσιάστρια μου παίζει απέναντι της. Δεν μπορεί να σου φέρει γνώμη η παρουσιάστρια. Γιατί δεν μπορεί να εκφέρει άποψη. Όχι βέβαια, τι μου λες τώρα. Μπορεί να εκφέρει άποψη. Πραγματικά δεν γίνεται να συζητούμε αυτό το θέμα τώρα. Όταν είναι στο σπίτι δεν εκφέρει άποψη, εκφέρει άποψη. Έλενα μου, είναι η απέναντι παρουσιάστρια. Δεν μπορεί. Αυτό λέμε, το κάνει διπλωματικά τώρα. Δεν το κάνει διπλωματικά, αυτόν πρέπει να απαντήσει. Όχι, αυτό πρέπει να απαντήσει τηλεοπτικά. Όχι, αυτό δεν πρέπει να απαντήσει. Από την άλλη, να μας πει, εντάξει, λέτε διαφορετικά πράγματα, έχετε την άποψή σας, έχετε διαφορετική άποψη. Δεν είναι διαλάβωση, Χριστιανά, δεν ξέρει αν η Κωνσταντίνα πάει καλά ή όχι. Μα δεν συζητάμε τώρα αν πάει καλά ή όχι. Συζητάμε στην ερώτηση που της έκανες, πώς κρίνει την απόφαση του καναλιού. Δεν τη ρώτησε. Έλενα, είναι αντιεπαγγελματικό. Περίμενε, είναι αντιεπαγγελματικό να σχολιάσει την απέναντι παρουσιάστρια. Είναι διπλωματικό. Δεν είναι διπλωματικό. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό που κατάλαβα καλά είναι ότι επειδή έδειξαν κάποια δείγματα η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου από το πρωινό που κάνει και από τα καλλιστεία, έχει δείξει κάποια δείγματα τέλος πάντων πώς πάει και πώς δεν πάει. Δεν είναι σωστό αυτό που λέμε. Αυτό λέει η Έλενα. Συζητούμε κάτι πολύ παράλογο τώρα. Θα σχολιάσω εγώ που είμαι ο παρουσιαστής η ώρα 4 τον παρουσιαστή. Τον αντίπαλο μου παίζει ώρα 4 και να πω ότι θα πάει καλά ή όχι. Τι μου λέτε τώρα, είναι αδικαιολογητό να συζητούμε το πράγμα τώρα. Πραγματικά δεν γίνεται να συζητούμε το πράγμα τώρα. Εννοείς ότι. Είναι αντιπαγγελματικό να το συζητήσω. Ναι, να σχολιάσω. Έτσι συζητήσαμε, δεν την ερωτήσαμε αν θα πάει καλά ή όχι, α πούμε. Πώς το βλέπει, πώς το βλέπει. Ναι, πώς το βλέπει, εννοείς αν θα πάει καλά. Θα πάει καλά ή να πάει καλά. Όχι, την ερώτησε ο Κωνσταντίνος. Αν θα πάει καλά ή όχι. Πώς κρίνει την απόφαση τη αλλαγή αυτή. Τη μετακίνηση. Ναι, όταν μπει. Γιατί αρκετά περισσότερο στο πρωινό. Ναι, μισό λεπτό. Μα δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή. Μπορεί στο πρωινό να είναι άψογη η Αλεξία, όπως αυτό που κάνει στο Ρίκ ήταν άψογη η Αλεξία και δεν μπορούσε κανείς να το κάνει. Όπως η Χριστιανά αυτό που κάνει είναι πολύ καλή. Και η Ευρυπίδου σε κάτι άλλο μπορεί να είναι εξίσου καλή, αλλά όχι σε εκείνο το. Επανάληψη. Ό,τι και να απαντούσε εκείνη την ώρα, θεωρώ ότι ήταν λάθος να κρίνει την απόφαση του καναλιού. Η άποψη του ανθρώπου δεν είναι λάθος. Απλά αποφάσισε να απαντήσει διπλωματικά. Αυτό. Δεν μπορώ να το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του. Α το κλείσουμε εδώ το θέμα. Είναι και πολύ έξυπνο. Μην το παρατραβήξουμε το θέμα. Εντάξει, απάντησε με ειλικρίνεια τέλο πάντων. Εγώ πιστεύω ότι απάντησε. Έλενα μου, τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Εγώ θα σχολιάσω. Εγώ θέλω, παιδιά, να σταθώ στο θέμα ότι ο γάμο θα γίνει Λεμεσό.